Brothers. Είμαστε στην πίστα Καρπόβ, σε μια κανονική μάχη. Κάθε ομάδα δηλαδή έχει τη δικιά της σημαία και την υπερασπίζεται και αντίστοιχα προσπαθεί να πάει να καταλάβει τη σημαία του αντιπάλου. Θα δούμε τον φίλο μας τον LOL WTF Are You Doing. Το WTF είναι μια άλλη λέξη η οποία δεν κάνει να την πούμε στο κανάλι. Είναι WhatFuck. Την είπα πολύ αμερικάνικα, έτσι, μια πολύ αμερικάνικη προφορά. Τέλος πάντων, ο φίλος μας ο LOL, γιατί LOL θα τον λέμε από εδώ και πέρα, έχει ένα IS7. Να κάνουμε λίγο και τον πίνακα να ανοίξει λίγο δεξιά-αριστερά. Βλέπετε ότι έχει ένα IS7, το οποίο είναι ένα άρμα, να το δούμε λίγο εδώ. Αυτό το σημείο εδώ μπροστά και κάτω, το κάτω μέρος του κουλ, είναι το μόνο σημείο στην μπροστά πλευρά του, το οποίο θεωρείται αδύναμο. Τώρα το πόσο αδύναμο, αδύναμο όταν έχει απέναντί του κάποια Tier 10 άρματα. Όλο το υπόλοιπο το μέρος και η τριγωνική θωράκιση που έχει μπροστά το τριγωνικό το σχήμα και το τουρέτ από την μπροστά πλευρά, αν του ρίξετε εσείς, αν είστε απέναντι και του ρίξετε, θεωρείται σχεδόν αδιαπέραστο. Τουλάχιστον με τα κανονικά τα βλήματα και όχι με τα premium. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε πάντα για βλήματα τα οποία είναι armor piercing, είτε APCR, είτε hit, είτε οτιδήποτε. Δεν μιλάμε για high explosive, για καθαρά high explosive, γιατί τα high explosive έχουν άλλη λογική. Βέβαια, θα κάνουν με ζημιά, αποκλείεται να κάνουν penetration τα high explosive, θα κάνουν με ζημιά, αλλά θα κάνουν λιγότερη από όσοι θα κάνουν σε ένα οποιοδήποτε άλλο άρμα. Κοιτάξτε τη βολή που έκανε τώρα στο KV4, όπου του σημάδεψε στο πίσω μέρος των ερπιστριών, έτσι ώστε να καταφέρει, αν καταφέρει να το χτυπήσει στο σημείο που ακριβώς ήθελε, θα έπρεπε κανονικά να του κάνει και track. Δεν κατάφερε να το κάνει track από ό,τι κατάλαβα, εκτός και το KV4 χρησιμοποίησε κάποιο από τα αναλώσιμα που είχε. Πολύ καλή βολή στο TAF34, όπου ξέρει ότι δεν μπορεί να το χτυπήσει στο τουρέτ, γιατί το τουρέτ του είναι και αυτό από μπροστά μεριά πολύ καλά θωρακισμένο, οπότε σημαδεύει στο cool, ξανακάνει το ίδιο πράγμα, το TAF34 αγρό αγοράζει, αλλού κοιτάει. Στο σημείο που ήταν, που ήσουν TAF34, δεν είχες να κάνεις τίποτα άλλο εκτός από το να προσπαθήσεις, λέω, να χτυπήσεις το IS7 στις ερπίστριες για να μην καταφέρει να βγει μπροστά και να σου ρίξει στο κυρίως μέρος του χουλ. Μια βολή στο KV4 πολύ καλή, στο σημείο που υπήρχε έλεγα θα το διαπεράσει, δεν θα το διαπεράσει. Είχε πολύ μεγάλη κλίση για αυτό το λόγο. Να δούμε λίγο ένα TAF30 μπροστά και αυτό να το χτυπήσει στο χουλ όπως και έκανε, θα μπορέσει να το διαπεράσει. Και το TAF30 και το TAF34 είναι πάνω κάτω τα ίδια άρματα. Η διαφορά τους είναι ότι το ένα είναι premium και το άλλο όχι. Παύση λίγο εδώ πέρα. Είναι premium το TAF34. Το TAF30 δεν είναι. Το TAF34 είναι premium. Νομίζω ότι το TAF34 είναι premium. Τέλος πάντων, έχουν πάρα πολύ καλά θωρακισμένο του RED από μπροστά, αλλά το υπόλοιπο μέρος του άρματος, το κυρίο σώμα δηλαδή, είναι κατηγορίες πιο κάτω από ό,τι θα έπρεπε να είναι, τουλάχιστον σε ένα Tier 10 match. Βέβαια δεν είναι Tier 10, έτσι, το TAF30 είναι Tier 9 και το TAF34 είναι Tier 8. Αλλά όπως και να έχει, ακόμα και από άρματα τα οποία είναι Tier 6, αν τα χτυπήσετε στο full, υπάρχει πρόβλημα. Ο φίλος μας μέχρι τώρα βλέπετε ότι έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι, αν και ξέρει ότι έχει ένα άρμα το οποίο πολύ δύσκολα θα το χτυπήσουν οι αντίπαλοι στα σημεία που είπαμε ότι δεν διαπερνιέται εύκολα. Δεν βγαίνει μπροστά, κρύβεται αρκετά, βλέπει ότι έχει αντιπάλους τους οποίους μπορεί να τους χτυπήσει. Αυτή ήταν μια βολή που πολύ δύσκολα θα έβγαινε στόχο, εντάξει, γιατί το κανόνι δεν είναι και ιδιαίτερα εύστοχο από το IS7. Να δούμε λίγο. Τα κλασικά βλήματα armor piercing έχουν 250, αν βλέπω καλά, διατριτικότητα και 490 φορά. Τα APCR 330 διατριτικότητα και φορά 490, και τα high explosive 63 διατριτικότητα 640 φορά. Ένα Y75 μπροστά. Είδατε που πήγε να το χτυπήσει πάνω δεξιά στο τουρέτ, εκεί όπου υπάρχει ένας μικρός πυργίσκος και είναι ένα από τα πιο αδύναμα σημεία του Y75. Βέβαια με το άρμα που έχει και με τα 250 penetration στα armor piercing, δεν νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα να το χτυπήσει στο τουρέτ. Αυτή η βολή ήταν απίστευτη.
εγκινήσει και τον βρήκε. Είδατε σε πόσο μικρό στόχο είχε και κατάφερε να τον βρει. TAF32 βλέπετε πάλι στο full σημαδεύει. Και τι κάνει, πηγαίνει κοντά του έτσι ώστε το TAF32 να μην έχει τον depression για να καταφέρει να του ρίξει στο κυρίως σώμα, στο κάτω μέρος του full. Το TAF32 του ρίχνει στο threat, δεν το διαπερνάει και ο φίλος μας βγαίνει αλόβητος. Δεν έχει χάσει ούτε ένα hit point μέχρι τώρα. 2150 hit points έχει, με μέγιστο τους 2150. 11-11 η μάχη. Προχωράμε. Κάποιος τον είδε, αλλά από πού τον είδε τώρα, τον είδε από πίσω. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να το δει. Αδύναμο σημείο, σχετικά αδύναμο σημείο του IS-7, γιατί δεν μπορείς να το πεις αδύναμο σημείο, δεν βλέπει τόσο μακριά όσο βλέπουν τα άλλα άρματα. Οπότε κάποιος τον είδε τώρα. Ποιος μπορεί να τον είδε όμως, κανένα Arctic, υποθέτω το TAF95, το οποίο είναι αρκετά, για να δούμε εδώ, πλησιάζει, για να δούμε πού θα ρίξει. Εκεί που έριξε, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση να του κάνεις μια το Y75, ξέρει όμως ότι στο σημείο που του έριξε δεν θα κινηθεί το Y75, γιατί το έκανε tracked. Τώρα βλέπει απέναντί του ένα bulldog, το bulldog αλλού κοιτούσε και αυτό, πάει με τη μία, το Y75 κάνει το λάθος και δεν έρχεται δίπλα του να τον χτυπήσει. Και όταν λέω κάνει το λάθος, δεν περιμένω ότι ένας προς έναν το Y75 θα καταφέρει να κερδίσει ένα IS-7, που κάνει διαφορά κυβερνήτη με κυβερνήτη είναι τεράστια. Αλλά από την άλλη δεν μπορούσε να κάνει τίποτα παραπάνω το Y75 παρά να προσπαθήσει να περάσει πίσω του, μήπως καταφέρει να του ρίξει μία-δύο βολές. Τώρα βέβαια βλέποντας το TAF95 εκεί πέρα λέω ότι ίσως θα έκανε και καλύτερα το Y75, γιατί πάει και κρύβεται πίσω από ένα από τα πιο καλά θωρακισμένα άρματα στο παιχνίδι, από την μπροστά πλευρά πάντα. Δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο με το IS-3, αλλά το IS-3 από τη μέση και πάνω η θωράκιση. Το είπαμε πολλές φορές αυτό και θα το ξαναπώ πολλές φορές. Τώρα το TAF75 δείχνει να κάνει κίνηση για να κυκλώσει το IS-7. Εκεί όμως θα πέσει λογικά σε κάποιον από τους, όπως και βλέπουμε εδώ πέρα, στο TAF44 μπροστά. Αλλά το πήρε χαμπάρι ο LOL. Μπράβο LOL, μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το πήρε χαμπάρι ο LOL τι γίνεται και πάει να βοηθήσει το TAF44. Μπόρεσε να ρίξει μία στο Y75 και τώρα έχει μπροστά ένα TAF95 που θα κάνει αυτή την κίνηση, η οποία είναι η μοναδική που μπορεί να κάνει. Προσέξτε, έκανε track το TAF95 και περνάει πίσω του. Δεν έχει καμία περίπτωση τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση το TAF95 να καταφέρει να κάνει ζημιά στο IS-7, γιατί θα γίνεται συνέχεια αυτό που βλέπετε, δηλαδή θα περνάει το IS-7 πίσω. Και προσέξτε το λάθος που κάνει το Y75, το οποίο πάει να χτυπήσει το TAF44 και όχι το φίλο μας το LOL. Βέβαια τώρα γύρισε, τώρα το κατάλαβε και γύρισε. Το παιχνίδι, παιδιά, έχει τελειώσει. Υπάρχουν δύο άρματα τα οποία μπορούν να περάσουν πίσω από το TAF95, όχι απλά ένα. Και πάλι ο LOL το χτυπάει στις track για να το κάνει την track να μην μπορεί να κινηθεί. Το TAF44 το καημένο την πάτησε εκεί πέρα, γιατί είναι μπροστά στο TAF95 και όπου να είναι θα τελειώσει το παιχνίδι. Με τη βολή αυτή τέλειωσε το παιχνίδι. Ο φίλος μας ο LOL έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είδατε σε πόσες... Καταρχήν έριχνε πάντα στο σημείο που μπορούσε ή να κάνει penetration ή να κάνει track τον αντίπαλο. Το να κάνει track τον αντίπαλο και ταυτόχρονα να του κάνει και ζημιά, έτσι, εκτός από εκείνη την περίπτωση με το Y75, όπου του έκανε track, και αυτό γιατί εκεί μπορούσε μόνο να χτυπήσει, σε κανένα άλλο σημείο δεν θα έκανε penetration. Το να κάνει track τον αντίπαλο τις περισσότερες φορές έχει διπλό όφελος, γιατί πρώτα απ' όλα το κάνει track τον αφήνει σε εκείνο το σημείο, δεν μπορεί να ξεφύγει να πάει δεξιά-αριστερά, παίρνεις τους πόντους από το track που έκανες, γιατί είπαμε ότι τον κάνει track προσπαθώντας να κερδίσεις και damage, έτσι. Και επιπλέον, εάν καταφέρουν οι συμπαίκτες σου να τον χτυπήσουν την ώρα που τον έχεις κάνει track, όση ζημιά του κάνουν, εσύ εποφελείσαι το μισό. Να τα πούμε λίγο με νούμερα, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το καταλάβανε. Έστω ότι έβλεπε το Y75, έτσι, μάλλον να μην πούμε το Y75, γιατί αυτό ήταν η εξαίρεση του κανόνα. Η βολή που χτύπησε τώρα τελευταία στο TAF95 και το έκανε track, πήρε κάποιους πόντους από τον damage που του έκανε, νομίζω 400 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εάν κατάφερνε το TAF44, αν ήταν σε τέτοια θέση το TAF44, ώστε την ώρα που το TAF95 έμεινε
tracked στη συγκεκριμένη θέση. Αν κατάφερε το TAF-44 να το χτυπήσει και να το κάνει ζημιά, ας πούμε, 300 πόντους, γιατί νομίζω το κανόνι του εκεί πάει, ο φίλος μας ο LOL θα εποφελούνταν άλλους 150 πόντους από αυτούς τους 300. Έτσι είναι το παιχνίδι από ένα patch και ύστερα. Πολλά είπαμε τώρα για το track, για το detrack και ξέρω εγώ, να περάσουμε στα στατιστικά να δούμε τι έκανε και εκεί πέρα. Εδώ είμαστε στα στατιστικά μας. Όπως βλέπετε, ο φίλος μας είναι στο site του Quickie Baby, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, για όσους δεν το ξέρετε, πάρα πολύ καλός παίκτης και πάρα πολύ καλός YouTuber. Κάνει και δουλεύει και στο... δουλεύει. Κάνει και εκπομπές στο Twitch, μπορείτε να τον δείτε και εκεί πέρα. Μπορείτε να δείτε πώς παίζει αυτός και μπορείτε να μάθετε πάρα πολλά πράγματα από μένα, από αυτόν, όχι από μένα. Το από μένα μου ξέφυγε γιατί ήθελα να πω ότι δεν μπορείτε να τα μάθετε αυτά τα πράγματα από μένα, γιατί δεν είμαι τόσο καλός παίκτης, παιδιά. Μακάρι να ήμουν τόσο καλός παίκτης σαν και αυτόν, να σας τα δείχνω εγώ ο ίδιος και να τα ακούτε και στα ελληνικά. Φυσικά, ό,τι θα δείτε από τις δικές του εκπομπές, είναι, είτε αυτές είναι στο YouTube είτε είναι live στο Twitch, είναι στα αγγλικά. Να προχωρήσουμε να δούμε. Sharp Shooter, Mastery Badge Ace Tanker, ανήκει στο 1% των καλύτερων παιχνιδιών τις τελευταίες 14 μέρες. High Caliber και Top Gun. Βλέπουμε εδώ πέρα τι έχει κάνει και για κάποιους μπορεί να φαίνονται λίγα το 1, 1, 2, 2 εδώ οι 4, εντάξει, είναι αρκετές. Μπορεί να φαίνονται λίγα, αλλά σκεφτείτε ότι είναι από ένα άρμα το οποίο είναι το IS-7, το οποίο δεν ρίχνει παραπάνω από 5 βολές ανά λεπτό. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Team Score ήταν πρώτος στην ομάδα του με 8.470 πόντους damage, 7 kills και 1.386 base experience. Πόντους base experience, για να τους βάλουμε αυτούς λίγο στη σειρά. Δεύτερο ήταν ένα IF-75. Σήμερα η γλώσσα μου πετάει, δεν ξέρω που πάει. Ε75, 2.555 πόντους, 0 kills. Αυτά είναι από τα περίεργα του παιχνιδιού, έτσι, γιατί τώρα, ας πούμε, βλέπεις κάποιον που έκανε 689 πόντους ή να δούμε και κανέναν εδώ πέρα, μήπως έχουμε τίποτα, πόσο έκανε, 227, εντάξει, άστο, άκυρο τώρα, έτσι, έκανε κάποιος 689 πόντους και έκανε kill, ας πούμε. Και αυτός εδώ πέρα με 2.555 δεν έκανε. Ο άλλος με 2.500 πόντους λιγότερος έκανε 3 kills. Τέλος πάντων, είναι το παιχνίδι τέτοιο. TAF 92, 2.107 πόντους, 1 kill και 539 basic experience. Το experience, βέβαια, βλέπουμε ότι το TAF 44 έρχεται δεύτερο και αυτό γιατί φαντάζομαι έκανε damage από detective, όχι δεν έκανε, μάλλον επειδή είναι χαμηλό tier. Στην αντίπαλη ομάδα τώρα, πολύ καλό παιχνίδι έκανε ένα object 140 με 3.788 πόντους και 3 kills. Δεύτερο ένα TAF 30 με 2.314 πόντους και τρίτο το ε75, έχει άλλο ε75, δεν έχει, το ε75 που είδαμε τι έγινε τελευταία με 2.222 πόντους, με 4 διάρκεια τελείωσε το παιχνίδι αυτός. Αναλυτικά τώρα η αναφορά μας ή με λεπτομέρεια, όπως γράφει detail report, λεπτομερής αναφορά. Έριξε 23 βολές και οι 23 βρήκανε το στόχο, παρακαλώ. 23 στις 23, 18 από αυτές κάνανε penetration. 8.470 είναι το συνολικό damage που έκανε. Δέχτηκε 6 βολές, από αυτές η μία μόνο έκανε penetration και αυτό γιατί ήξερε ποιο σημείο του άρματος να δείξει. Οπότε τον βρίσκανε όλοι, το χτυπούσαν όλοι μπροστά από το hull, από το επάνω μέρος του hull και στο turret, που ήταν το δυνατότερο μέρος, το καλύτερο μέρος της θωράκισης, οπότε έχει 5 non-penetrations. Δέχτηκε 384 πόντους damage, η θωράκισή του έκανε block 1.700 πόντους και το πιθανό damage που θα μπορούσε να έχει λάβει είναι 2.100 πόντους. Έκανε detect 3 αντιπάλους, το οποίο ίσως να σας φαίνεται λίγο το 3, αλλά σκεφτείτε ότι είναι μέσα σε πόλη και είναι βαρύ άρμα, είναι heavy tank, έτσι, είναι αρκετό. Δεν είναι ανοιχτά να πεις ότι βγήκε σε ένα μέρος, όπως βγαίνουμε σε κάποιες πίστες, βγαίνουμε σε ένα μέρος, πάμε λίγο ψηλά και βλέπουμε τη μισή ομάδα απέναντι να έρχεται και μετά κρυβόμαστε στα γρήγορα, αλλιώς μας καθαρίζουν, τέλος πάντων. 10 αντιπάλους κατάφερε και τους χτύπησε και τους έκανε damage, τους 7 από τους οποίους τους κατέστρεψε ο ίδιος.
Ταξίδευσε 1,94 χιλιόμετρα πάρα πολύ μέσα σε τέτοιο χάρτη, μέσα σε πόλη. Έπαιζε με premium, πληρώθηκε με 112.986 credits. Από αυτά πλήρωσε 4.591 για να επισκευάσει το όχημα, 36.760 για να αναπληρώσει τα πυρομαχικά του και 3.000 ακριβώς, για το οποίο πρέπει να είναι ένα μικρό αναλώσιμο. Και μάλλον κάπου έκανε τετράκ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τέλος πάντων, συνολικά έβαλε στο ταμείο του 68.635 credits. Ακόμη και αν έπαιζε χωρίς premium, θα έβαζε στο ταμείο 30.973 credits. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο καλό παιχνίδι έκανε. Τι ξέχασα, τι θυμήθηκα τώρα ότι ξέχασα. Αυτό εδώ. Στο συγκεκριμένο site, αν βάλετε το replay σας, σας δείχνει και το WN8, την βαθμολογία δηλαδή που σας δίνει το WN8. Η συγκεκριμένη είναι 16.301 και φυσικά είναι στην κατηγορία Super Unicum, γιατί από το 2.500 και κάτι, δεν θυμάμαι πόσο, είστε Super Unicum. 16.301. Όσοι ξέρουν από WN8 καταλαβαίνουν πόσο μεγάλο είναι αυτό. Πήρε σε experience 2.079 basic experience, ήταν η πρώτη νίκη της ημέρας, οπότε αυτό τριπλασιάζεται και υπάρχει και ένα action payout το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι, γιατί πιθανότατα ήταν από κάποια αποστολή. Συνολικά τώρα όλα μαζί αυτά τα πολλαπλασιάζουμε, προσθέτουμε, κάνουμε και γκράκα δράκα τρουμ φλιψ δουμ που έκανε ο Μουστάκα σε μια ταινία και το θυμήθηκα τώρα. Για κάποια γραμματέα που έκανε τη γραφομηχανή και ήταν ο ήχος που έκανε όταν έλεγε σε έναν φίλο του, του λέει ο φίλος του που πήγες εκεί, λέει, που κάναν τράκα τράκα τρουμ φλιψ δουμ για την γραφομηχανή, τέλος πάντων. Και έκανε 7.693 experience points. 7.693 experience points από ένα παιχνίδι. Να πάρω μια ανάσα, γιατί νομίζω ότι πολύ γρήγορα το πήγα και δεν το προλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Μας δείχνει τι μπορεί να κάνει ένα IS-7 μέσα σε πόλη όπου ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται από τους Αμερικάνους είναι brawler. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται αυτό στα ελληνικά, αλλά όταν το λένε μέσα στο παιχνίδι σημαίνει ότι όταν είναι αυτό το άρμα είναι πολύ καλό σαν brawler. Ως brawler, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται 100%, σημαίνει ότι θα πάει και θα χωθεί στον άλλο να μούρι με μούρι και θα του πουλήσει μαγιά, ρε παιδί μου. Έτσι το λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε. Δηλαδή θα πάει πολύ κοντά, σώμα, όχι απλά σώμα με σώμα, αλλά μούρι με μούρι και θα παλέψει εκεί πέρα όλη τη φάση που θα κάνει, όλη τη φασαρία. Και αυτό γιατί, είναι πολύ απλό, γιατί όταν είστε πάρα πολύ κοντά σε έναν αντίπαλο δεν μπορεί να κατεβάσει τόσο πολύ το κανόνι ώστε να σας ρίξει στο κάτω μέρος του δικού σας άρματος όπου είναι το αδύναμό σας σημείο. Μπορεί να σας ρίξει, τα περισσότερα φτάνουν μέχρι το τουρέτ σας γιατί είναι και σχετικά χαμηλό άρμα σε σχέση με τα άλλα heavies, έτσι. Όσα δεν μπορούν να κατεβάσουν πολύ το τουρέτ, θα μπορούν να σας ρίξουν μόνο στο δικό σας το τουρέτ που είναι πολύ καλά θωρακισμένο και το πολύ πολύ να φτάνουν μέχρι το δικό σας το πάνω μέρος του κυρίου σώματος του άρματος, το πάνω μέρος του χουλ, όπου και εκεί δύσκολα θα μπορέσουν να σας χτυπήσουν. Πάλι ένα μπράβο στο φίλο τον LOL, what the fuck, αμερικάνικα το είπα πάλι, are you doing? Και εσείς φίλοι YouTubers, ελπίζω κάτι να μάθατε από αυτό το παιχνίδι. Όσοι έχετε IS-7 χρησιμοποιήστε το όπως το χρησιμοποίησε ο φίλος μας. Όσοι δεν έχετε, σκεφτείτε να επιλέξετε αυτή τη σειρά για να το ξεκλειδώσετε και να το οδηγήσετε κάποια στιγμή. Αυτά, να προσέχετε και να είστε καλά.